Το άνοιξα. Γο, 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 συζητάει ο λαός. Αλήθεια. Ναι, και έχεις και αίτημα. Έχεις και αίτημα. Έτοιμα από ποιον. Από τη Γογό. Η Γογό Επιτσόκου είναι μια Ναι. κυρία που είναι στο κανάλι, θα σου δείξω ένα βιντεάκι μετά, είναι ζωγράφος. Ναι. Και μου έστειλε ένα τέλειο πίνακα, τον έχω στην Κύπρο, θα το δεις τώρα που θα πάμε. Και μου έστειλε αίτημα για να συζητήσουμε με σένα. Ένα λεπτό να το βρω. Το αίτημα της Γογός για τη Γογό. Πού Ναι. το βρε παιδί μου. Όλες. Πού το έχω σημειώσει. Πού το έχω σημειώσει. Πού το έχω σημειώσει. Ένα ρε. Ένα δύο, ένα δύο. Ένα δύο. Το έχω σημειώσει. Α, θέματα με γογό. Σου έχω κάνει δικό σου φάκελο. Βλέπεις, Ναι, θέματα με ευχαριστώ. γογό. Παρακαλώ. Λοιπόν, λέει η γογό η Πιτσόκου. Να προτείνω κάτι. Αν θέλεις, Θέκλα μου, όποτε μπορείς και έχεις κάποιο θέμα που άπτεται της βίας στα παιδιά, κάνε ένα σχολιασμό μαζί με τον γογό. Κάνε ένα σχολιασμό μαζί με τη γογό. Έτσι για να βλέπουμε και την παιδική ματιά σε όλα αυτά. Και λέει τυχερή συνονόματι μου Θέκλα μου, εγώ όλα αυτά τα κατάλαβα μουθού μετά Θέκλας. Είναι σχόλιο κάτω από το προηγούμενο μας βίντεο. Ναι. Και τη ρώτησε εγώ τι εννοεί τη βία στα παιδιά. Εννοείς βία που ασκεί το ένα παιδί στο άλλο, βία που ασκούν οι γονείς στα παιδιά και μου λέει ό,τι διαλέξει εγώ. Θα μιλήσουμε για τη βία. Τη συγκίνησα το προηγούμενο μας βίντεο που λέγαμε για τις φίλες φίδια. Εγώ αυτό ήθελα να μιλήσω. Για μίλα. Όχι τώρα, σε άλλο βίντεο. Σε άλλο βίντεο. Για ποιο θέλεις να μιλήσεις, τις φίλες φίδια. Ναι. Θέλεις να τα πεις. Ναι. Για πες. Είναι βία και αυτό είναι βία. Ναι, αυτό είναι βία, Ναι, είναι ψυχική βία. ναι. Να δεχόμαστε, ξέρεις την τον έγκυνγκ. Κάπως μου το έχεις πει αυτό. Ας το ξαναπώ. Το nagging είναι ένα γερούνδιο, οι λέξεις που τελειώνουν σε ing, Ναι. όπως είναι ας πούμε το surfing, πως είναι κάποιος να κάνει surf, Ναι. πως είναι το reading, πως είναι κάποιος να Ναι. διαβάζει. Το nagging Ναι. έρχεται από τη λέξη negative, αρνητικό. Nagging σημαίνει κάποιος να είναι αρνητικός προς τον άλλον, αλλά με έναν τρόπο ύπουλο. Ένα παράδειγμα nagging είναι να μας λέει κάποιος μια κακία, αλλά να την παρουσιάζει σαν αστείο. Χαχαχαχαχαχαχα. Ναι. Και να λες, μα γιατί με κοροϊδεύεις για παράδειγμα για την εμφάνισή μου, γιατί με κοροϊδεύεις για τα ρούχα μου, και σου λέει, έλα μωρέ, ένα αστείο σου έκανα. Πόσο ευαίσθητος είσαι, δεν σηκώνεις τα αστεία. Αυτό μου το έχουν κάνει. Αυτό σου το έχουν κάνει, είπες, ε. Δεν Ναι. έγινε να πεις πού σου το έχουν κάνει, το έχεις βιώσει. Ναι. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Πώς ήταν. Δεν θέλω ακριβώς να πω τι μου έκαναν, Όχι να πει τι σου έκαναν. αλλά Πώς ένιωσες ρε παιδί μου. δεν νιώσα χάλια. Εσύ είχες πάει με καλή διάθεση στο μέρος εκείνο. Ναι, στο μέρος εκείνο είχα πάει Ναι. με καλή διάθεση, Το ναι. θυμάμαι. Και άρχισαν να μου κάνουν κάποια πράγματα που δεν μου αρέσαν για τόσο πολύ. Και μετά λέγανε, έλα μωρέ, πλάκα σου κάνουμε. Όταν κάποιος έρθει και μας πει ότι ο τρόπος που με κοίταξες, ο τρόπος που μου μίλησες, ο τρόπος που ψουψούριζες πίσω από την πλάτη μου, που ψιθύριζες πίσω από την πλάτη μου, ο τρόπος που γελούσες και με κοιτούσες έτσι με την άκρη του ματιού σου δεν μου αρέσει. Και εσύ του πεις, έλα μωρέ πλάκα κάνω και δεν αντέχεις την πλάκα, δεν είναι σαν να το βγάζεις τρελό. Ναι. Σαν να του λες δεν έγινε κάτι. Μου το έχουν κάνει αυτό, ναι. Ναι. Και πρόσφατα, μάλιστα. Και επίσης όταν ζητήσουμε από κάποιον άνθρωπο να μην ξανακάνει κάτι που μας ενοχλήσε, αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μας σέβεται θα το ακούσει. Ακόμη και δεν το κάνει επίτηδες, παιδί μου. Ναι. Τυχαίνει όλοι να πούμε μια βλακεία, δεν είναι. Ή Ναι. να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Χθες στην πάση τη σου είπα, σου είπα μια λέξη στην προστακτική και μου λες μην τη λες αυτή, δεν ακούγεται καλά. Και δεν σου είπα εντάξει, θα την ξαναπώ. Ναι. Της είπα μια εν είδη αστείου, της είπα κάνε αυτό. Εντάξει, μην την πούμε. Ναι. Και μου λέει μην μου το λες στην προστακτική, δεν ακούγεται ωραίο. Και σου το είπα περιφραστικά. Ναι. Και μετά κρίντζαρε.
Ναι. Ναι, αλλά όμως ακόμη και αν γίνεται χιούμορ, ναι, και καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δεν το σηκώνει το χιούμορ, αν το σέβεσαι πρέπει να σταματήσεις. Ναι. Ενώ έχει ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνονται να νευριάζεις. Ναι. Τους αρέσει να νευριάζουν τους άλλους. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε. Εγώ το έχω μάθει, η οικογένεια δεν θίγουμε, αλλά τέλος πάντων. Τι πες? Η οικογένεια δεν θίγουμε. Ονόματα δεν λέμε, η οικογένεια είπα. Όχι, άκουγα. Υπολήψεις δεν θίγουμε. Όχι, το έχω μάθει εγώ έτσι, από ένα άλλο YouTube. Ναι, έτσι έλεγε, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Ναι. Εγώ έτσι το ξέρω, υπολήψεις δεν θίγουμε. Εντάξει μωρέ, μπορεί ένα μικρό... Το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι. Μπορεί ένα μικρότερο αδερφάκι να θέλει να παίξει μαζί μας με έναν τρόπο επιθετικό, δεν είναι? Ναι. Εγώ είχα πολλά παράπονα με τον αδερφό μου πριν. Ήταν 3 χρόνια. Λες και εγώ δεν έχω τώρα. Εσένα ο Νικόλας είναι 4,5 χρόνια μικρότερος. Εμένα ο αδερφός, ναι, μου ήταν 3 χρόνια μικρότερος. Ναι. Δεν ξέρω ποιο ήταν καλύτερο ή χειρότερο. Αλλά επιθυμούσα σφόδρα να ήμουν η μικρότερη αδερφή παρά η μεγαλύτερη. Όταν είναι μεγάλο το κορίτσι. Και εγώ και επιθυμούσα υπερβολικά να είμαι μόνο. Τώρα το λες όμως με τη σιγουριά ότι δεν είσαι μόνη σου. Ναι. Δεν είμαι. Όχι. Δεν είμαι. Που... Ήσουν 4,5 χρόνια γεννήθηκε ο Νικόλας. Θυμάσαι πως το ένιωσες? Θέλω να πάω μέσα να δω τη μαμά μου. Και της έλεγα, μαμά πάρε με μαζί σου, σε παρακαλώ. Παρακαλούσα να έρθω μαζί της και εκείνη μου έλεγε, βασικά ο μπαμπάς μου έλεγε, δεν γίνεται να σε κρατήσουμε στην κλινική. Ναι, δεν κάνει για παιδάκια, κλινική μου έλεγε. Και με πήγε στη γιαγιά. Ήταν η μέρα που άλλαξε η ζωή σου για πάντα, ε? Όταν γεννήθηκε ο Νικόλας. Ναι, και αλήθεια είναι ότι δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα γιατί ήμουν ανήσυχη. Πώς είναι? Είσαι ανησυχούσε? Πώς θα είναι τα πράγματα? Γιατί η μαμά μου. Όχι, για τον αδερφό μου καθόλου δεν νοιάζω. Εγώ ξέρω τι θυμάμαι. Εγώ γεννήθηκα 4 του Μάη του 1975 και ο Θεοδόσης 9 Ιουνίου του 1978. Ο Θεοδόσης γεννήθηκε με προγραμματισμένη καισαρική, εγώ με απρόπτη καισαρική. Η μάνα μου πήγε να γεννήσει κανονικά, Τετάρτη του Πάσχα το 1975 και την γέννησα με επίγουσα καισαρική Κυριακή του Πάσχα το 1975. Ο αδερφός μου ξέρει από πριν ότι θα γεννιόταν με καισαρική, γιατί της είπαν ότι επειδή ήταν τόσο δύσκολη η δικιά. Τέλος πάντων. Και πήγαμε προγραμματισμένα στο νοσοκομείο της Λεμεσού, ενώ ζούσαμε στην Πάφο, για να γεννήσει η μάνα μου καισαρική. Και θυμάμαι τη μάνα μου μια πολύ μητερή κοιλιά. Ήταν αδύνατη η μάνα μου όταν ήταν νέα. Και ήταν αυτή η φάση που είναι μόνο η κοιλιά. Δεν ήταν τσέλιος όπως ήμουν εγώ, που είδες φωτογραφίες που ήμουν μια μαούνα. Ήταν μια... ήταν μόνο κοιλιά έγκυος. Οπότε ήταν και ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ο παππούς μου, ο Σοφοκλής ο Μακαρίτης. Εγώ ήμουν 3 χρονών και με άφησαν μαζί με τον παππού μου στο προάβλιο και πήγαν να κάνουν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Δηλαδή να υπογράψουν τα χαρτιά ότι ήρθαν για να μπουν μέσα που θα γινόταν και καισαρική. Μετά από 15 λεπτά έρχονται πίσω και τους λέω: «Μαμά, μαμά, πού είναι ο αδερφός μου?» Εγώ νόμιζα ότι πας, υπογράφεις και έρχεσαι με το παιδί. Και μετά θυμάμαι ότι με πήγε ο παππού στο Μπακάλικο, το σούπερ μάρκετ της εποχής. Είχαμε Μπακάλικα τότε. Ναι, ναι. Και μου πήρε απαγορευμένα πράγματα. Από αυτά που δεν μου έπαιρνα. Αλήθεια. Λαβερά. Τι σου πήρε? Χάριμπο και τέτοια. Χάριμπο και τέτοια εποχή. Δεν τα έλεγα Χάριμπο τότε. Ήταν ζελαβάκια. Ζελαβάκια. Και πατατάκια. Και μετά πήγαμε στο νοσοκομείο και τον είχα βάλει τον κακομύρι, είχε ένα κρεβάτι που ήταν σιδερένιο και τον είχα βάλει τον Θεοδόση εκεί, ήταν έτσι ξανθούλη. Και δεν ξέρω πώς κύλησε και είχε χτυπήσει εδώ στο μέτωπο. Και τον λυπήθηκα. Βρε, εγώ δεν είχα ζηλέψει από αυτόν. Έτσι λένε πως δεν είχα ζηλέψει. Δεν θυμάμαι να ζηλέψω. Θυμάμαι όμως ότι μετά με ενοχλούσε πολύ που με κοροϊδεύε. Μια ζωή με κοροϊδεύε. Τώρα δεν με κοροϊδεύει πλέον, αλλά μια ζωή με κοροϊδεύε. Πω, συνέχεια όμως, ε.
Εγώ τώρα κοιτάω τον αδερφό μου. Είναι πάρα πολύ σίγουρος, δεν βγαίνει στα βίντεο. Μην το κοιτάς, γιατί θα παρατηρήσει ότι θα κάνουμε βίντεο τώρα. Μην το κοιτάς. Όσο μπορείς, βράχει. Συγκρατιέμαι. Κι εγώ. Να σου πω όμως, έχει και αυτό στα δίκια του. Σήμερα το πρωί, που το ξύπνησα, και εσύ έβαζες τα βιβλία σου μέσα στη τσάκα και λέω πόσα βιβλία έχω σήμερα, πόσα μαθήματα έχω σήμερα, 7 ώρο, 3 ώρο, 3 ώρο, έχω 3 ώρο. Και τα χτυπούσες και τα χτυπούσες και τα χτυπούσες. Αυτός μου είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, μπορείς να με ξυπνάς πιο πρωί, που δεν θα φωνάζει κανένας και θα είναι ησυχία για να ξυπνάω ήρεμα. Προσπαθούσα να ξυπνήσω το μικρό και σου παπ. Και μου λέει, μου υποσχέθηκες ότι θα με ξυπνάς μη. Και εδώ δεξί, σου είπε ότι να το ξυπνάς 7 η ώρα μπορεί να κάνει γυμναστική μεταφορά. Χθες ήθελε να πάω στον καθηγητή του Taekwondo, στον δάσκαλο του Taekwondo, να του πω ότι πήραμε βαράκι και κάνουμε γυμναστική. Και την πήραμε και μονότσιγο. Επήγα! Που μπορούσα να πάω. Και τι του είπες? Του είπα άμα το δω θα του το πει. Ξέρεις, εγώ ζήλευα που ήμουν μικρή, που ήταν δύο αδερφές μαζί και ήταν φίλες. Τι ξέρεις έτσι αδερφές που είναι φίλες? Α, ναι, στην τάξη μου. Είναι φίλες? Εμείς στην τάξη μου έχουμε τρίδημα. Wow. Δύο κορίτσια και ένα γόρι. Και τα δύο κορίτσια φαίνονται να είναι αγαπημένα μεταξύ τους. Ναι, σκέψου, αν είσαι στην ίδια ηλικία και είναι αδερφή με άλλη αδερφή και τα βρίσκουν, είναι ωραία, έχεις την κολλητή σου μες στο σπίτι, είναι τέλεια. Mm. Έτσι σκεφτόμουν, θα ήταν τέλεια. Αλλά και εγώ αδερφό είχα. Επίσης, εμένα με νευρίαζε που τη γλίτωνε ο αδερφός μου. Τη ξέφευγε πιο εύκολα. Λες και ο Νικόλας δεν του κάνει τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι, κούρη. Τι? Νομίζω ότι υπάρχει... παλιά το έκανε. Έχει έρθει δικαιοσύνη στο σπίτι τώρα, πρόσεξε. Ναι, ναι, καλά. Δεν είμαι δική εγώ. Ο Νικόλας δεν είναι δική. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός που αποφασίζει ποιος, πώς θα μπουν τα όρια. Ναι. Ναι. Εγώ δεν είμαι δίκαιη γυναίκα. Δεν λέω ότι όποιος έφταξε, έφταξε αυτός που έφταξε και δεν φωνάζουμε σε όποιον μας βρεθεί μπροστά μας. Ναι. Η δικαιοσύνη είναι πολλά σπουδαίο πράγμα για να νιώθεις καλά. Νομίζω γι' αυτό η ψυχική βία μας ενοχλεί, γιατί μας αδικεί, υπάρχει αδικία. Ναι. Αυτό το περιστατικό που περιγράφεις προηγουμένως. Που... Ποιο? Με εκείνα τα παιδιά σε εκείνο το μέρος που πήγες που δέχθηκες. Στην ουσία, bullying ήταν αυτό. Δεν ένιωθες ότι είναι αδική αυτό το πράγμα? Και ότι σου φέρθηκε ένα σχήμα και δεν αναγνωρίστηκε αυτό που συνέβη και ότι παρέμεινες αδικημένη? Ναι. Νομίζω η αδικία ενοχλεί πάρα πολύ τα παιδιά. Και θεωρώ ότι οι γονείς οφείλουμε να προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι. Mm. Αλλά για να μπορείς να είσαι δίκαιος πρέπει να εξοδέψεις χρόνο. Για να ακούσεις και τις δύο πλευρές, να πάρεις την ιστορία από εκεί πέρα, πώς ξεκίνησε. Ναι. Γιατί γελάς πάλι? Γελώ γιατί θυμάμαι το περιστατικό την προηγούμενη Κυριακή. Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι στην κουζίνα μαζί και είχα ακούσει μόνο τη μισή ιστορία εγώ. Ναι. Κάποιος άλλος είχε ακούσει την άλλη μισή ιστορία. Αλλά μετά με συζήτηση την μάθαμε όλη την ιστορία. Έτσι. Ώστε βία μπορεί να εξασκήσει το ένα παιδί στο άλλο. Mm. Αλλά εγώ δεν εξασκώ εγώ. Συνειδητά δεν. Άμα κατά λάθος εξασκήσει θα ζητήσει συγγνώμη. Ναι. Μπορεί κατά λάθος να μιλήσει έντονα. Ναι. Μας έχει τύχει. Μας έχει τύχει κι αυτό. Μας έχει τύχει, ναι. Και ζήτησαμε συγγνώμη. Ναι. Και άκουσες το live, είδες συγχώρεση? Όχι. Το live που κάναμε, εννοείται ότι αυτό το βίντεο το γυρίζουμε μετά το live. Εννοείται. Εννοείται, ναι.
Δεν είμαστε καθόλου κουρασμένοι. Τίποτα. Εγώ δεν πάω να λιποθυμίσω την κούραση. Τίποτα. Τίποτα. Δεν πήγαμε βόλτα σήμερα, κρυφά. Girls. Friday afternoon. Και πήρα και νέο CD. Και πήρε και νέο CD. Ποιο πήρες? Το Speak Now Taylor's Version. Πότε βγήκε αυτό? Το 2021. Πότε ήταν η πρώτη? Όχι! Λάθος. Δεν βγήκε το 21. Βγήκε το 23. Βγήκε 20... Όχι 27. Η 17-27 Ιουλίου του 23 βγήκε. Θες να μας το δείξεις? Ποιο, το CD? Αργείς. Το έχω μέσα. Το έχει μέσα. Πού να πάει τώρα μέσα? Πού να περπατήσει 25 βήματα να πάει, 25 να... Μα σηκώνουμε! Θα είναι κουραστικό, αλλά... Δεν είναι κουραστικό. Θα το φέρει. Δεν είναι κουραστικό. Εντάξει, πάντα. Εντάξει, υπόψη σου ότι έχεις πάνω σου το μικρόφωνο και ακούγεται. Ναι, να ακουστεί. Εντάξει. Πάει να φέρει το συντή του παιδί. Ένα-δύο. Επέστρεψες? Επέστρεψα. Για δείξε μας. Ορίστε το υπέροχο εξώφυλλο. Πολύ ωραίο. Και έχει μέσα δύο CD. Δύο. Το ένα είναι για τα τραγούδια. Και το άλλο έχει φωτογράφηση για το άλμπουμ. Το έβαλες το παλιό το λάπτοπ να το δεις? Όχι τώρα. Το έβαλες το CD στο CD player? Όχι τώρα. Επειδή χαλάει? Όχι. Απλά όχι τώρα. Το φυλάς για πιο μετά. Ναι. Έκανες όμως το unboxing σου, ναι, μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Έκανα και εγώ unboxing σήμερα. Απαραγία μου. Παράγγειλα αυτή τη χτένα. Τοποθέτηση προϊόν. Δεν είναι τοποθέτηση, αυτό δωρεά. Πλήρωσα το κιόλας. Παράγγειλα αυτό το... αυτή την wireless... μαχουτίουρα που είναι και satisfying. Πολύ satisfying. Να βγάζει το CD από μέσα. Και ήρθε από την Αμερική. Από την Αμερική, ε? Ναι. Μόνο μπράβο. Ναι, και με πήραν τηλέφωνο από το 7 Courier το μεσημέρι για να το, μου το παραδώσουν. Τους είπαν ναι, ελάτε. Και μετά... Δεν μπορούμε. Όχι. Ήρθαν οι άνθρωποι, αλλά εγώ εννοείται ότι είχα αθόρυβο το τηλέφωνο και μαγείρευα. Και μετά βρήκα να πάρει. Και βγήκα έξω και βρήκα ένα χαρτί πάνω στην πόρτα που έλεγε ότι ήρθαμε να το παραδώσουμε και δεν σας βρήκαμε. Πού να με βρουν, πού να ακούσω, μάνα μου, εγώ σαν μαγειρεύω μέσα με τον εξαριστήρα, τον αποσμητήρα και το τηλέφωνο αθόρυβο. Έκανα καλό φαΐ όμως, δεν μπορείς να πεις. Ναι, μου άρεσε υπερβολικά πολύ. Το καταλάβαμε. Ότι σου άρεσε, μας το πες. Ναι. Για πρώτη, όχι για πρώτη φορά. Μία από τις λίγες φορές που το παιδί μας δεν βρήκε ούτε ένα αΐπι. Ούτε ένα ελάττωμα στο φαΐ μας. Αχού. Αΐπι είναι ελάττωμα στα χοντρά κυπριακά. Μη σου πω θα είναι και τουρκική λέξη. Ναι. Εδώ. Το δείξω. Ναι, πρώτα δείξε το πρώτο δίσκο. Αυτός είναι ο δίσκος με τα τραγούδια. Φαίνεται. Φαίνεται. Τι ωραία μαλλιά που έχει, της πάει αυτό το χρώμα. Και αυτός είναι το CD με τη φωτογράφηση. Ναι. Αλλά δεν το έχεις βάλει να δεις εάν disc 2 λέει. Disc 2, ναι. Να το βάλεις και να μας πεις την επόμενη φορά αν έχει και μουσική ή αν έχει μόνο βίντεο. Εάν θα το δω, βίντεο. Θα το δω, ναι. Είδες κάτι χρειάζονται και οι παλιοί υπολογιστές. Mm. Έχουν τα λεγόμενα CD players και DVD players. Είπαν πάλι υπολογιστές. Τώρα οι καινούργοι δεν έχουν τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει CD player αυτό. Μα τώρα στον καινούργιο υπολογιστή δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν δουλεύει καν το... Μπορούσα να το πέσει από το δίσκο αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε. Έλα κάτω εδώ αυτό το satisfying. Έλα στο κράτο. Να. Το satisfying. Αυτό. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και φυσικά εννοείται ότι το CD τα παίρνουμε γιατί επιτυχάνουμε τους στόχους μας που βάζουμε. Ναι. Είναι κάνουμε ένα project αυτούς τους μήνες και γενικά για τους επόμενους και για του χρόνου και γενικά... Επένδυση στο μέλλον μας, ναι, στην ομορφιά μας, στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Και το παιδί έχει... Και αταμείβομαι με CD. Μπράβο. Και σε λίγο θα τα μαζεύσω όλα. Όλα.
Ωραία. Μπορούμε να παίρνουμε και από το ίντερνετ όμως, έτσι. Άμα δεν βρίσκουμε. Εκεί ναι, που πάμε. Κάτσε να τελειώσουν αυτά που βρίσκουμε. Και μετά βλέπουμε. Ποιος μου έχει στείλει, κάποιος ένα μήνυμα ότι λέει ότι εσύ κάνεις για podcaster η φωνή σου. Α, ο Μάικο Τσακαλάκης μου έχει πει ότι κάνεις για podcaster. Ποιος, εγώ, καλέ. Ναι. Yes, yes. Πάμε καλά. Ναι, podcaster σημαίνει ο Μάικο Τσακαλάκης είναι ηχολήπτης. Από τη στιγμή που το λέει ο Μάικ σημαίνει ότι ακούγεται καλά η φωνή σου. Ευχαριστώ πολύ σε όλους που στηρίζουν τη φωνή μου. Νόμιζα ότι δεν ήμουν καλή σε αυτό. Νόμιζα όχι, ότι είσαι. Η φωνή μου δεν ήταν καλά. Μια χαρά η φωνή δεν σου. Κάτσε να βρω τα σχόλια από το βίντεο το προηγούμενο που κάναμε. Τώρα θα δω από το βίντεο. Θα τα δεις όλα. Λοιπόν. Α, λέει μια κοπέλα ότι σίγουρα σας μεγάλωσε καλό ο πατέρας σας για να είστε έτσι γλυκά παιδιά. Τι εννοούμαστε? Έτσι γλυκά παιδιά. Γλυκά? Ναι. Ναι. Στο δωμάτιό μου να δείτε πόσο γλυκιά είναι. Γλυκά με τον αδερφό μου. Λοιπόν, η Ιφηγένεια λέει, η Ιφηγένεια είναι στα Χανιά. Εγώ είμαι 53 και ακούω τέλειο σου. Γεια σας από τα Χανιά. Δεν σας είπαμε γεια σας από την Κρήτη. Πώς είναι η όμορφη Κρήτη? Καλά είναι. Έχω να πάω στην Κρήτη από τα 4 μου. Το 2016 έχεις να πας, θα ξαναπάμε. Είναι ωραία τα Χανιά, θα πάμε μαζί. Είστε η καλύτερη παρέα ever, I love you. Κοίτα, έχει και καρδούλες η Ιφηγένεια, έχει βάλει και emojis. Είναι η Ιφηγένεια. Ευχαριστώ πολύ η Ιφηγένεια. Λοιπόν. Μιλάω σαν την Google Assistant. Τι ωραία όρημη σκέψη εγώ. Μου αρέσουν τα βιντεάκια και με τα παιδιά. Γράφει η μορφό κάλια. Ξέρεις, δεν μπορώ να βλέπω όλα τα ονόματα, αλλά άμα πατήσω πάνω, χα χα χα, η μικρή έχει πολύ πλάκα. Ποιος το λέει αυτό, η Αγγελική Μπάλα. Η Μπαλά. Έχεις πολύ πλάκα, μικρή. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και η γογό εδώ που λέει ότι είναι η συνονόματη σου. Η Μπιζού γράφει υπέροχη είστε, ευχαριστώ για αυτές τις στιγμές αυθεντικής αγάπης σε μια εποχή που όλα είναι μαύρα, ευχαριστούμε. Είστε τέλειες, λέει News. The one play είναι το... Δεν μου βγάζει τα handlers, βλέπεις, στα σχόλια μου βγάζει έναν κωδικό εδώ πέρα που δεν είναι το handler το όνομα που έχει ο καθένας στο κανάλι. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να πατήσω πάνω να μου το ανοίξει. Η Μαρία Ζόχιου λέει, εγώ είναι έξυπνο παιδάκι, μου άρεσε η στάση της απέναντι στα κορίτσια που την απομόνωσαν. Μπράβο εγώ μου. Μπράβο να πει. Μια καρδούλα από την Ευγενία. Γεια σας, γεια σας από τη Μαρία την Κορακά, είναι μια πολύ καλή μου φίλη, είναι ψυχολόγος στην Πάτρα. Η Φιλ Χριστοδούλου λέει, κόρες είστε υπέροχες και εσείς και Taylor Swift καρδούλες. Το έχω δει αυτό το σχόλιο. Η Βίκη, Λόρελ, η Βίκη είναι στη Θεσσαλονίκη, την γνώρισα τώρα που πήγα, που είχα πάει για το meetup. Λέει, την περίμενα αυτή τη συζήτηση από εσάς, πώς και πώς, καλή σας μέρα, λέει Βίκη. Η Αγγελική και ο Παναγιώτης λένε την αγάπη μας σε όλους, πολλές καρδιές. Η Βίκη πάλι στέλνει καρδιές. Η Μαρία Παλτσιοπούλη, δεν τη γνώρισε τη Μαρία Παλτσιοπούλη, είστε να θέλετε να τη γνωρίσει όμως. Στέλνει πάρα πολλές καρδιές. Η Κώστο, η ο Κώστο. Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω και ακούω αυτά τα γλυκίτα τα παιδάκια. Θέκλα μου, πάντως θέκλα μου, η γογό θα ακολουθήσει τα βήματά σου. Σε αγαπώ πολύ, καρδιές πολλές. Τι εννοεί τα βήματά μου, να γίνεις ψυχολόγος ή να γίνεις YouTuber? Δεν θέλω να γίνω ψυχολόγος. Να μην γίνεις, μάνα μου, θα ταλαιπωρήσει. Μην γίνεις. Έχεις θα στεί... ακούω, μπορεί να ακούω κάποιες φορές πράγματα που... Να σε στενοχωρούν. Να με κριτσάρουν. Και να σε στενοχωρούν. Ναι, ταυτόχρονα. Η Βασιλική έχει στείλει... Παρασκευή Τσβελέκη έχει στείλει 5 διαμάντια. Η Λίντα, η Πουλάκου λέει, εγώ είμαι πάνω από 50 και ακούω Taylor Swift. Το Paper Rings μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ δυνατά νοήματα.
Αυτή την εποχή βέβαια το αγαπημένο μου είναι το Flowers της Miley Cyrus. Τα ακούμε και το Flowers. Ακούμε και το Flowers, ναι. Φιλιά πολλά, πρότεινε μας κι άλλα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ. Τι τραγούδι? Λοιπόν, ένα τραγούδι που προτείνω, αν είστε γυναίκα και νιώθετε πολύ χαμηλή, πολύ, αν σας αδικεί κάποιος άντρας, κάποιος οποιοσδήποτε, ξέρω εγώ, απλά ακούστε το τραγούδι που λέγεται The Man. Είναι από το ίδιο άλμπουμ με το Paper Rings. Και νομίζω θα σας χαροποιήσει πολύ. Α, The Man. Το στείλεις να το ακούσω. Ναι. Ευχαριστούμε. Το παιδί μας προτείνει το τραγούδι The Man. Δεν το έχω ακούσει, αλλά εμπιστεύομαι την κρίση της. Ναι. Η Ντίνα Χριστοπούλου λέει: Θέκλα μου, πες της κόρης σου, μόλις μπήκα και είδα την Taylor. Δύο καρδιές. Έχει δίκιο. Είναι φανταστική και πραγματικά χαρούμενη για αυτό που κάνει. Και πόσο αγαπάει όλα τα κορίτσια. Δύο καρδιές. Καλό παράδειγμα έχει η κόρη. Μπράβο. Φιλιά. Σου το έχεις δει? Όχι. Αχα. Ευχαριστώ πολύ, Σοβιν. Το έχει γράψει η Ντίνα Χριστοπούλου. Η Ελένη Σουλάνη λέει: Τι όμορφη συζήτηση. Καρδιά. Είναι φανταχτερή η Taylor Swift. Εγώ είναι, ναι. Ναι, το έχω διαβάσει αυτό. Είναι ωραία, φανταχτερή. Μ' αρέσουν και τα. Έχουμε και το βιβλίο με τα κουστούμια. Είναι και άλλο βιβλίο που δεν το έφερε ακόμη. Το έφερα, καλέ, το έδειξα. Όχι, είναι μόνο τα κουστούμια που έδειξε. Η Μαρία Τσοκαταρίδου λέει: Φιλιά και στι δυο σα κάμποσε καρδιέ. Η Μαρία Λοϊζίδου στέλνει τρεις καρδιές, μια για τον καθένα, μια και για σένα προφανώς, μια και για τον Νικόλα προφανώς, και για μένα και για σένα. Ναι. Η Χαρούλα Σφακιανά και άλλες τρεις. Η Βερόνικα Πουλιουδάκη λέει ότι μας αγαπάει πολύ. Ναι. Ποιος λέει: Εντάξει, δεν μπορώ. Η MS. Τι? Εντάξει, δεν μπορώ. Τέσσερις καρδιές. Εννοεί ότι δεν μπορεί από το cuteness overload. Είσαι πολύ cute, πολύ γλυκιά. Η Γεωργία Κατσαφούρος στέλνει καρδιές. Η Τίνα λέει: Το ίδιο έπαθα και εγώ με φίλη Φίδη. Τέσσερις καρδιές. Το έχω δει αυτό. Η Μαριάννα Μιτάη, ψυχολόγος, πέντε καρδιές. Η Ειρήνη Παπαδάκη, κάμποσες καρδιές. Η Ελένη έχει στείλει και αυτή τις καρδιές της. Η Τάικε Ρένα το ίδιο. Η Μαρία Τοψίδη λέει: Good morning, Θέκλα. About Taylor Swift. Her movie will be released on March 15th, I think. She already knows on Disney Plus. Το ξέρω. And και you've watched it. Σήμερα ξύπνησα 6 ώρα. Ρωτήστε με και εμένα. 6 ώρα. Φυσικά και δεν έκανα τίποτα στο σπίτι. Δεν έκανα καμία φασαρία για να ξυπνήσω τους υπέροχους γονείς μου. Υπέροχη μητέρα σου, πώς ξύπνησε πιο. Δεν ξέρω. Μου λέει: Γιατί ξυπνήσεις? Λέω: Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Δεν έπαθα κάτι. Μπαίνω στο Disney Plus και τι να δω. Δύραστο. Βλέπω την αγαπημένη μου ταινία. Τη βλέπω. Βλέπω κάποια τραγούδια που μου αρέσουν. Σίγουρα τραγουδάω κάποιες ώρες. Και για να μην ξυπνήσει τους υπέροχους γονείς της. Και τον Νικόλα. Σε κάποια φάση ήταν μια νότα που ήταν πολύ ψηλή. Δεν την έφτανε, δεν τότε που ξύπνησα όμως. Εντάξει, ξέρεις τι είχα πάθει. Βρέθηκα έτσι όπως κοιμόμουν με τη μάσκα της υπνικής άπνοιας. Ναι. Δεν ξέρω, ξυπνάω το πρωί και έχω τα χέρια πίσω από το κεφάλι μου και η μάσκα είναι εδώ στο μέτωπο. Και λέω: Τώρα άμα σηκωθώ θα με πάρουν είδηση και θα μου πουν κάνε τόσο. Και εμένα στο κρεβάτι. Μετά έπρεπε να πω το αλέτα και σηκώθηκα. Αλλά δεν το είχα καταλάβει ότι είχε σηκωθεί. Είδα την ώρα και ήταν 7 παρά. Και λέω: 7 παρά, αφού 7 σηκώνεται εγώ. Είχε έργεια. Δεν πειράζει. Και το μεταξύ, νομίζω σήμερα ή τα μεσάνυχτα ή μετά τα μεσάνυχτα, νομίζω κάτι θα γίνει. We will be watching. Θα παρακολουθούμε. Mm. Η Βερόνικα λέει: Θέλω και εγώ μια μαμά, Θέκλα, κάμποσα θαυμαστικά. Η Αγγελική Καρέλα έχει στείλει λουλούδια. Η Venom Ames λέει: Περιμένω πώς και πώς να πάτε εκεί προμόνιμα και να είστε όλοι μαζί και με τον Λάκη. Μια σούπερ οικογένεια, καρδιά, φιλιά. Ναι, καλέ τον Λάκη.
Για να σας δείξουμε να δείτε. Για να σας δείξουμε να δείτε. Ο Λάκη είναι ευτυχισμένος. Βεβαίως είναι ευτυχισμένος. Στο ξενοδοχείο σκύλων. Βεβαίως είναι. Τα υπόλοιπα σκυλάκια και περνάει μια χαρά. Να τον Λάκη. Τον έχουμε εδώ πέρα. Τον βλέπετε. Μες στη δυστυχία το μωρό το κακομύρι. Ω, μωρέ. Το καημένο έχει κατάθλιψη. Η ουρά του ελικόπτερο. Το λείπεις. Το τελευταίο βιντεάκι μου έστειλε ο Αλέξης. Η κούρη αφού είναι σαν πατέρας του Αλέξης. Βλέπεις εκεί που παίζει με το άλλο το σκυλί. Κοίτα, κοίτα. Ξέρω. Κοίτα διασκελισμό. Εγώ έχω άλλα πράγματα μετά. Λοιπόν. Ο Ναυτίλος λέει. Η Σοφία Ναυτίλος λέει. Θα γίνουμε και άνω των 30 Swifties σας. Ναι. Πολύ ωραίο το Paper Rings. Έχετε πολύ ωραία χημεία, μαμά και κόρη, και με τον μικρό Νικόλα επίσης η μανούλα καρδιά. Η Μαρία Ελιάδου λέει: γίνατε συνήθεια δυο σας. Το ακούσαμε το Paper Rings από τα πολύ γνωστά της. Προσωπικά την ακούω χρόνια. Ακούστε και από τα τελευταία της το Anti-Hero που μιλάει για την κατάθλιψη με εκπληκτικό βίντεο επίσης. Το ξέρεις το Anti-Hero? Το έχω δει. Είναι ένα από τα πιο διάσημα της τραγούδια εξάλλου. Θα μου το στείλεις. Λογικό είναι να το ξέρω. Το έχεις ακούσει και εσύ σίγουρα από μένα. Τώρα δεν ξέρω αν άλλοι το έχουν ακούσει. Μιλάει για την κατάθλιψη της όλα αυτά τα χρόνια. Και τα εξεφράζει σε ένα τραγούδι. Τα εκφράζει. Ναι. Συγγνώμη που σε διορθώσα. Ήμουν σαν καθηγήτρια. Το πέρασε. Μωρέ, δεν πειράζει. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, μια χαρά. Ναι. Και αυτά, ναι, ξεφαράζει την κατάθλιψή της γενικά. Ώστε είχε και η Taylor κατάθλιψη. Το είχε, Δεν λέω τώρα είναι ευτυχισμένη. Ναι, μπράβο. Τώρα είναι ευτυχισμένη, τέλος. Μπράβο. Τα φιλιά μου σας στέλνουμε μόνιμα, λέει η Μαρία. Ναι. Κι άλλα εσκαρδιές. Λέει η Λίτσα, εγώ είμαι με 46, την γλιτώνω. Είναι ροκού η Λίτσα. Γιατί είπες, όσοι είστε πάνω από 30, δέχομαι να μην είστε Swifties. Και λέει, είμαι 46, την γλιτώνω. Πότε έγινες κόρη Λίτσα 46? Άμα είσαι 46, είπες. Mm-hmm. Την γλιτώνεις, την γλιτώνεις, σ' αφήνω. Σ' αφήνω. Σας αφήνω. Μας αφήνετε, ευτυχώς, μας αφήνετε. Αυτά που λες ήταν τα μηνύματα. Θα ξεκουραστούμε αυτό το τρίμηνο. Δεν έχουμε ούτε webinar. Έχω κάνει το βίντεο για τη συμμετοχή τη Δευτέρα. Ναι. Έχω κάνει και ένα βίντεο για τη Δευτέρα. Το κάναμε τώρα και αυτό. Το μοντάζ δεν το κάνω εγώ, οπότε άλλο στα σχολεία. Δεν το ξέρουμε όλοι ποιος, έτσι. Ο κόσμος δεν ξέρει ποιος κάνει το μοντάζ. Αλλά... δεν το λέμε. Ναι, αυτός που κάνει το μοντάζ είχε αναλάβει να κάνει το μοντάζ γιατί του αρέσουν πάρα πολύ τα ηχεία. Και επίσης επειδή δεν θέλει να σε κάνει κουράζει. Μάνα μου κόρη, γλυκούλες. Και είναι πολύ έτσι με τη μουσική προσεκτικός, καμία σχέση με εμένα, με τον ήχο προσεκτικός, καμία σχέση με εμένα. Είδε και από ίδιο άνθρωπος και λέει θα κάνω εγώ το μοντάζ. Εσύ και ο Νικόλας. Δεν έχουμε καλό αυτή. Ακούτε ό,τι σας βάζουμε. Ό,τι μας βάζετε το ακούμε εμείς. Εγώ και ο μπαμπάς. Εγώ και ο μπαμπάς ό,τι μας βάζουν και δεν μας αρέσει, απλά δεν το ακούμε. Έλα Νικόλα μου να μιλήσεις. Εσείς ακούτε ό,τι να είναι. Τι? Κάνουμε ένα βιντεάκι, έλα να χαιρετήσεις. Όχι. Ξέρεις τι λέει εγώ. Τι? Λέει ότι εγώ και εσύ, ό,τι μουσική μας βάλουν την ακούμε. Είμαστε εύκολοι στη μουσική. Και ισχύει. Τον Νικόλα το θυμάσαι τι χορό έκανε που παρακολουθήσαμε το πρώτο version του Eras Tour της Taylor Swift. Δεν είσαι Swifties αγάπη μου. Έγινε Swifties. Επίσης ο Νικόλας έχει βαράκια. Περιμένετε. Θα σας τα δείξει ο ίδιος. Τα βαράκια. Και κάνει και γυμναστική με τα βαράκια, βεβαίως. Ένα βαράκι, έλα εδώ. Ένα. Και άλλο ένα. Μάλιστα. Και έχουμε και ένα βίντεο που είναι το κανάλι μιας κοπέλας που κάνουμε βαράκια. Και επίσης τι άλλο έχουμε. Πώς λέγεται εκείνο. Και έχουμε και μονόζυγο. Και μάλιστα ανεβαίνει πάνω στο μονοζύγο και μετά εγώ φεύγω την καρέκλα και μετά κρεμάζεται. Αμανία. Και επίσης έχει ψηλώσει κι άλλο, πρέπει να το μετρήσουμε. Α, και εμένα πρέπει να με μετρήσει. Και εσένα πρέπει, εσύ έχεις ψηλώσει 3 πόντους από το Γενάρη, αλλά μπορεί να έχουν γίνει 4.
Το Γενάρη, ε. Άρα 2 μήνες τώρα. Είναι κουρασμένο το παιδί. Μας πήγε στα γενέθλια σήμερα. Είχε πάρτι. Πέρασε καλά. Ναι, πέρασε πολύ καλά και άκουσα ότι έκανε και φωτογράφηση με τα κορίτσια. Ήθελαν όλα τα κορίτσια να φωτογραφηθούν μαζί του. Τι τον έχουμε κάνει εμείς. Πώς τον έχουμε φτιάξει. Είναι μαγνήτης τώρα. Το θέλουν όλα τα κορίτσια. Να κάνω. Μεταξύ δεν είναι αλήθεια. Τι. Είναι αλήθεια. Ναι. Το παραδέχομαι, ναι. Ναι. Είδες τη φάση που έδειχνε ο μπαμπάς στη φωτογραφία που βγάλανε. Όχι, δεν την είδα. Την ώρα που ήρθα να το πάρω. Και δεν θέλω να τη δω. Όχι, μου έδειχνε ο μπαμπάς πώς έβγαλε φωτογραφία με τα κορίτσια. Που λέει πήγαιναν τα κορίτσια και του έκαναν έτσι να βγάλει φωτογραφία γκαλίτσες. Εγώ τώρα κρίντζερα, να ξέρετε. Εντάξει, κορίτα μωρά της Δευτέρας Δημοτικού είναι φωτογραφίες χαριτωμένες. Ως και εγώ δεν ήμουν ερωτευμένη στη Δευτέρα Δημοτικού. Εγώ ήμουν ερωτευμένη από τον νοικιαγωγείο, ρε παιδί. Είδες, εσύ είσαι... Εντάξει, εγώ ήθελα να τον βρήγγιμα στο άσπρο άλογο, στο νοικιαγωγείο, κάτι ήρωες παραμυθιών και εσύ πραγματικούς ανθρώπους. Ναι. Α, είσαι πολύ προχώ. Πολύ προχώ. Όντως, ήθελα πραγματικούς ανθρώπους. Εγώ ζούσα στον κόσμο που στα παραμύθια. Εγώ ζούσα στην... στη ζωή όπου, ξέρω εγώ, δεν είσαι μόνος σου. Τέλεια. Τέλεια. Ναι, ρε παιδί μου. Εσύ δεν μεγάλωσες μέσα στην κακοποίηση που μεγάλωσα. Εγώ με τα φύσουλα. Πρώτη φορά ήθελα ένα συμμαθητή μου στην διδάκτη δημοτικού. Πήγα, έκανα εξομολόγηση, έφαγα τη χιλόπιτά μου και ήρθα στα ίσια μου. Και εγώ έχω φάει πόσες χιλόπιτες έχω φάει. Φυσιολογικό δεν είναι να τρώμε χιλόπιτες. Και μετά ξανά φάγα χιλόπιτα στην πρώτη γυμνασίου για να μην ξεχνιόμαστε. Και ξανά στην πρώτη ηλικίου για να το εμπεδώνουμε. Ο μπαμπάς λέει δεν είχε φλερτάρει ποτέ καμία κοπέλα ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο. Θα χειρότερο από μένα. Εγώ είχα και λίγο θάρρος. Μην ξεχάσουμε την περίοδο του 1990. 1990. Ονόματα δεν λέμε. Του μπαμπά ή τη δικιά μου. Του μπαμπά. Κόρη το 90, ο μπαμπάς σου. Εγώ τελείωσα το λύκειο. Το 93, ο μπαμπάς σου τελείωσε το 90. Το 90 σε πληροφορώ ήταν μόνος του. Το 90 ή το 2000, το όχι. Εν άλλη εποχή αυτή που λες, 10 ναι, χρόνια μετά. Καλύτερα να μην την αναφέρω. Δεν αναφέρουμε τίποτα. Ονόματα δεν λέμε, οι υπολείψεις δεν θίγουμε. Πάλι το ξεχνάω αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, δεν είναι όμως έτσι... ένα ζωντανό παράδειγμα ότι έχει και άντρες οι οποίοι μπορεί να γίνονται θύματα στις σχέσεις τους και όχι μόνο γυναίκες. Ή και άντρες οι οποίοι μπορεί να γίνουν συνεξαρτώμενοι σε μια σχέση τους για παράδειγμα, λέμε σε όλες. Αυτά. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι δεν έχει πολλούς μπαμπάδες οι οποίοι κάθονται να συζητήσουν με τις κόρες τους και να παραδεχθούν τα λάθη που έχουν κάνει στην προσωπική τους ζωή. Δηλαδή, εσύ που αυτό το θεωρείς φυσικό, δεν συμβαίνει σε όλα τα κορίτσια. Oh. Περισσότεροι μαμάδες λένε εγώ λάθος, έχω κάνει εγώ λάθος ποτέ! Είμαι τέλειος! Εγώ πάντως δεν είχα τέτοιο μαμά που να παραδέχεται τα λάθη του. Κοίτα εδώ μήνυμα. Από ποιον? Έχεις πάρει τις ανάζες σου. Οκ, οκ. Να, να. Λέει παίρνει τι στον μπαμπά και δεν απαντάει. Μάντεψε τι κάνουμε. Όχι, τι κάνει ο πατέρα μπαμπάς και δεν απαντάει. Είναι η ώρα του παιδιού. Η ώρα του παιδιού. Παίζει λέει. Σπάει τα ρεκόρ, κάτι θα το γράψω. Λοιπόν, αυτό το βίντεο επαρατράβηξε, κανεί.
Εγκρίμα είναι και ο άνθρωπος που να το ποντάρει. Τόσο το λες ήχο. Με ξεφύσας μες στο μικρόφωνο, εγκρίμα. Λυπήσου το μοντέρ. Λυπήσου τον... Όχι ηχολήπτη, τον ήχο φτιάχτη. Λυπήσου τον. Νικόλα, ο κόσμος σε ψάχνει και δεν βγαίνει στα βίντεο. Κλαίνε και λένε θέλουμε Νικόλα. Τίποτα. Νικόλα, κουράστηκε στο πάρτι. Χόρεψες πολύ. Με πόσα κορίτσια χόρεψες, έλα να μας πεις. Θες να κάνουμε νανά. Να κάνουμε μπάνιο και νανί. Θες. Έφερε και μπαλόνια και φούσκωσε το παιδί. Ένα τόσο μπαλόνι. Τόσο. Τόσο. Το είδες στο μπαλόνι του. Πόσο μεγάλο ήταν εκείνο το μπαλόνι. 1,5 μέτρο. Και σκέψω ότι το φουσκώσαμε με την τρόμπα που φουσκώνουμε τις μπάλες στον μπαλόνι. Έλα να πεις για τον μπάσκετ. Πού είναι η μπάλα σου τον μπάσκετ. Έλα να πεις για τον μπάσκετ που παίξαμε μαζί μπάσκετ. Και έβαλα κατά λάθος και έναν καλάθι. Κατά λάθος καλάθι έβαλα. Αλήθεια. Όμως έβαλε και την μπάλα. Πού θα σκέψου, ήταν ο ένας 1,90. Ήταν ο άλλος 8 ετών. Και κατάφερα εγώ να βάλω καλάθι. Πήγα εκείνη τη μέρα που επέστρεψα με τα πόδια και όταν επέστρεψα, κούρι εγκρίμανο έχω φτιάχτης. Έλα αγάπη μου, δείξε μας την μπάλα σου. Οχ, 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 οχ. Αυτή είναι η μπάλα του Νικόλα. Τι λέει πάνω. Λέκαση. Το ήξερα. Τι σημαίνει λέκαση. Περίμενε. Μα η λέκαση. Νομίζω είναι η κληρονομιά μου που ναι, αφήνω πίσω. Ναι, κληρονομιά. Άμα το αφήσει το δεύτερο. Οι από κάτω θα ακούσουν την μπάλα. Είναι πάρα πολύ καλός και κάνει και τρίπλες. Και μετά έκανε κάτι του που έβαλε την μπάλα μέσα από τα πόδια του και πήγα να το κάνω κι εγώ, αλλά δεν είχε καλό αποτέλεσμα. Θυμάσαι, Νικόλα, τι έγινε. Πω να βάλω την μπάλα μέσα από τα πόδια μου, κατάφερα να με χτύπησε. Πήγε στο τέτοιο της. Ναι, πήγε και με χτύπησε κάπου, ναι. Εκεί πέρα που ξέρετε. Εκεί πέρα που δεν ξέρετε. Εκεί πέρα που ξέρετε, εκεί πέρα που, που δεν πρέπει να μάθετε. Εκεί. Πέρα που κάνουμε ναι. Αυτά, ναι. Αυτά, ναι. Και μετά έβαλα όμως κατά λάθος και ένα καλάθι. Τουαλέτα, ναι. Έβαλα ένα καλάθι κατά λάθος. Κάνουμε αυτά. Επίσης έβαλε ο Νικόλας καλάθι έτσι προς τα πίσω. Okay. Και θα ξαναπάμε. Αυτά. Αυτά είναι σήμερα. Πάμε αύριο το Σάββατο. Θα έρθει και ο Αλέξανδρος, θα πάμε αύριο. Θα μείνω μόνη μου. Καλή, τι άλλο θέλεις. Καταλαβαίνω. Τι άλλο θέλεις από το να μείνεις μόνη σου να κάνεις swifting. Άλλο ένα γερούντιο, swifting. Πώς λέμε, reading, dancing, nagging, swifting. Γερούντιο, swifting. Αύριο θα κάνεις swifting, γιατί είσαι και η πρώτη swiftissa. Καληνύχτα στον κόσμο, παιδί μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν ξέρω με τι θα ανεβάσω αυτό. Θα δείξει. Θα δείξει. Σύμφωνα με το πρόγραμμα μας και το δικό σας. Κυριακή ίσως. Κυριακή είναι οι Κυριακές της Γογούς. Έχουμε και τρίμερο. Σήμερα, η ώρα που το γυρίζουμε αυτό, κάτσε να δω. Δεν θυμάμαι που άφησα το κινητό μου. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 η ώρα. 11 και 4 μου, μου κυρία μου. 11 και 4. Τώρα αυτό το ρίξα κάτω και δεν έσπασε, είδες. Και είναι τελώς καινούριο. Ναι, είναι τίμο. Τα ίσιο σε τα μάλλια. Το πήρες. Ξέρεις το τίμο. Είναι ένα μαγαζί στην λένε, Αμερική. Μερικοί λένε ότι είναι σκάμ. Όχι από το τέμου. Τάιμο. Α. Όχι, αυτό είναι μια εταιρεία στην Αμερική που φτιάχνει προϊόντα περιποίησης μαλλιών, πιστολάκια, ψαλίδια και τέτοια και αυτό είναι το portable. Θα δεις τώρα στην Κύπρο που θα πάω που έχω αυτό που είναι corded, αυτό είναι το cordless. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Ό,τι ώρα το βλέπετε χαίρετε. Και δεχόμαστε παραγγελίες για το επόμενο βίντεο. Παραγγελίες. Ναι. Παραγγελιά λένε όταν λένε ένα τραγούδι για να το τραγουδήσει η ορχήστρα. Ναι. Παραγγελίες ή παραγγελίες. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.